Καλησπέρα. Σήμερα θα μιλήσουμε για τις ερηνίες και θα ξεκινήσουμε με ένα αρχαιολινική οδή, η οποία είναι παρμένη από ένα χειρόγραφο του Ευρυπίδη, με μελοποίηση του ιδίου του Ευρυπίδη, η οποία βρέθηκε πάνω από τους στίχους του απείρου της τραγωδίας Ορέστης. Και είναι ένα σημείο όπου ο χορός κλιπαρεί τις ερηνίες να λυπηθούν τον Ορέστη. Θα δούμε, θα διαβάσουμε λίγο τους στίχους πριν βάλω το κομμάτι. Λοιπόν, κατολοφύρομαι, κατολοφύρομαι, ματέρος αίμα σας, ώστε να βαξεύει ο μέγας όλβος ου μόνιμος εμβρωτής, αναδελέφος ως της ακάτου θωάς, την άξας δαίμων, κατέκλυσεν δεινών, πόνων ως πόντου λαύρης ολεθρίησιν εν κύμασιν. Δηλαδή, θρηνό, θρηνό, της μάνας σου το αίμα, στην τρέλα σε οδηγεί, σε βαξεύει, τόπο η μακαριότητα στους θρηνητούς μόνιμο δεν έχει. Σαν πανί πλοίου άρμενου γοργοτάξιδου, ο Θεός την τεινάζει σε λαύρα και ολέθρια κύματα πόνων δεινών σαν σε θάλασσα. Ας το ακούσουμε. Αυτό που θα κάνει ο Ευρυπίδης στην τραγωδία του Ορέστης, ακούσαμε την οδή αυτή, είναι να δημιουργήσει κάποιες πιο ψυχολογικές ερηνίες, εκψυχολογεί αυτά τα τέρατα, τις ερηνίες. Και τα κάνει πιο πολύ σε επίπεδο συμβολικό να λειτουργούν, ενώ αρχεγόνος είναι κάτι διαφορετικό. Οι ερηνίες δεν είναι απλά τέρατα, είναι φυσικά, έχουν τη μορφή του τέρατος, αλλά είναι μια έννοια πάρα πολύ περίπλοκη, πολύ δύσκολη και πολύποδη και πολύχειρη, όπως είναι οι ίδιες ερηνίες, όπως θα τις ονομάσει ο Σοφοκλής. Το ζήτημα των ερηνιών είναι ένα ζήτημα ολόκληρης της ανθρώπινης και της θεϊκής υπάρξεως, της δικαιοσύνης, της θείας δίκης και του τρόπου με τον οποίο οι αρχαίοι Έλληνες βλέπανε όλα αυτά τα πράγματα. Πώς βλέπανε μια κοσμική τάξη η οποία υπάρχει και τις αντινομίες οι οποίες αυτή υποθάλπτει. Είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο ζήτημα αυτό που θα προσπαθήσουμε λίγο να αναδείξουμε σήμερα. Ένα πολύ περίπλοκο ζήτημα, το οποίο έχει απασχολήσει ελληνιστές ανά τον κόσμο για δεκαετίες, έχουν διαξηφιστεί για αυτό το θέμα, γιατί στις τραγωδίες παίζει τεράστιο ρόλο η ερηνία, η δίκη, οι μοίρες, ο Δίας, η ένομη τάξη, οι θεοί, οι δαίμονες, όλα αυτά τα στοιχεία δημιουργούν την ανθρώπινη, την θεϊκή και ανθρώπινη έννοια της δικαιοσύνης που είχαν οι Έλληνες. Η πολλαπλότητα αυτή των θεών, η οποία προσπαθεί κάπως να συμπράξει ώστε να αποδοθεί η δικαιοσύνη, ώστε να αποδοθεί μια θεία δίκη, ταυτόχρονα πολλές φορές έρχεται σε σύγκρουση με τον ίδιο της τον εαυτό. Και συχνά αυτές οι πηγές του δικαίου, μία πηγή είναι ο Δίας και η Θεή, μία άλλη είναι οι ερηνίες και οι μοίρες, αυτές οι πηγές του δικαίου συχνά αλληλοσυγκρούονται. Συχνά έχουν διαφορετικά συμφέροντα να εκπληρώσουν. Και αυτό κάνει το ζήτημα αυτό της θεοδικίας πάρα πολύ ακαθόδες και περίπλοκο
και μπορεί να γεννήσει πάρα πολλές αναγνώσεις, όπως έχει γεννήσει ήδη. Και ο Ευρυπίδης και ο Αισχύλος και ο Σοφοκλής έχουν στα έργα τους το ζήτημα των Ερηνιών και παίζει μάλιστα κατεξοχήν ρόλο στις ιστορίες που εφηγούνται. Αυτό που κάνανε οι τραγωδοί, έχουμε μιλήσει γι' αυτό επισταμμένος, είναι να παίρνουν, ένα πλέγμα σημασιών, ένα πλέγμα μύθων, ένα πλέγμα ιστοριών και ένα πλέγμα ενιών και να τις χρησιμοποιούν για να πούνε ιστορίες, να τις βάζουν στο κλείδο των ιστοριών τους και να τις διατρέχουν. Αυτό που κάνουν λοιπόν είναι να προσαρμόζουν συχνά αυτές τις έννοιες στις δικές τους επιθυμίες, ώστε να κάνουν μια ιστορία πιο ενδιαφέρουσα, πιο δυνατή, αλλά και πιο σημαντικά να δώσουν ένα δικό τους νόημα. Να εκφράσουν κάτι που εκείνοι θέλουν να εκφράσουν. Και κάτι πολύ απλό να πούμε για παράδειγμα, ότι ο Σοφοκλής, οι δικές του Ερηνίες είναι πολύχειρες, χαλκόποδες, αυτό υπήρχε ως χαρακτηρισμός των Ερηνιών, χαλκόποδες και πολύποδες. Πολύποδες, πολύχειρες και χαλκόποδες. Αυτή είναι μια δική του εικόνα για το πώς τις έβλεπε ο ίδιος. Πιθανώς να είναι πολύχειρες επειδή έχουν πολλούς τρόπους να εκπληρώνουν τις επιθυμίες τους. Μπορούν να φτάσουν, να διώξουν κάποιον και να τον αρπάξουν με πολλούς τρόπους και δεν μπορεί κανείς να ξεφύγει από τα πολλά τους χέρια. Και πολύποδες πιθανώς επειδή τρέχουν πάρα πολύ γρήγορα. Είναι τα σκυλιά. Οι Ερηνίες είναι σκύλες και όπως τα κυνηγετικά σκυλιά, έτσι πάντα αρπάζουν το θύραμά τους που δεν μπορεί να τους ξεφύγει. Τι είναι οι Ερηνίες λοιπόν? Οι Ερηνίες είναι τέρατα. Αυτή είναι η σύνδεση με το προηγούμενο μάθημα που κάναμε για τα τέρατα. Τα δύο μαθήματα που κάναμε για τα τέρατα. Αλλά όπως είπαμε και στην αρχή, είναι τέρατα τα οποία φέρουν ένα τεράστιο βάρος και ένα τεράστιο περιεχόμενο. Λοιπόν, είναι πιο παλιές από τους θεούς οι Ερηνίες. Είναι θεότητες πριν υπάρχουν ακόμα οι ανθρωπόμορφοι θεοί που ξέρουμε σήμερα. Θυμόμαστε στον Ισίωδο πώς αναφέρονται οι Ερηνίες, ότι γεννήθηκαν το αίμα από τα γεννητικά όργανα του ουρανού, τα οποία αποκόπηκαν από τον Κρόνο, πέσανε, έπεσε στη γη το αίμα και τη γη γέννησε αυτές τις Ερηνίες, οι οποίες διψούν για αίμα. Το αίμα της γέννησε και το αίμα θα της δώσει την τροφή. Με λίγα λόγια, αυτό που κάνουν οι Ερηνίες, και αυτό θέλω να ικανοποιήσει αυτός ο μύθος, είναι να εκδικούνται το αίμα με αίμα. Και αυτός είναι ο νόμος της ανταποδόσεως. Αυτός ο νόμος της ανταποδόσεως είναι κεντρικός στην σκέψη των Ελλήνων, στην ηθική των Ελλήνων. Το αίμα θα πληρωθεί με αίμα, θα υπάρξει ανταπόδοση για το κακό που κάποιος έπραξε. Κάποιος που έχει πράξει το κακό θα δεχτεί και τις συνέπειές του. Αυτό είναι κεντρικό για να μιλήσουμε σήμερα, κεντρικό θέμα, κεντρικό ζήτημα. Οπότε οι Ερηνίες εντάσσονται σε έναν κύκλο. Σε έναν κύκλο ευθυνών, σε έναν κύκλο βίας και φόνου, ο οποίος κύκλος ανατροφοδίεται από νέους φόνους, οι οποίοι έρχονται για να τιμωρήσουν τους προηγούμενους φόνους. Αυτή η κυκλική θεώρηση είναι πολύ σημαντική στο ζήτημα αυτό των Ερηνιών. Έχουν φίδια αντί για μαλλιά, οι Ερηνίες, βλέπουμε και εδώ μια Ερηνία επίσης, με φίδια στα μαλλιά της. Ήτανε μαύρες και λένε πως ο Ρέστης δάγκωσε το δάχτυλο μια στη Μεγαλόπολη και τότε έγινε λευκές. Οι Έλληνες θυσιάζανε στις Ερηνίες, τις οποίες ονομάζανε Ευμενίδες, με σκοπό να τις εξευμενήσουν. Είναι σαν να τις ονόμαζαν με το όνομα το οποίο εκείνοι θέλανε να έχουν εκείνες. Και το τύπος ήταν να είναι οι ίδιοι, δηλαδή ευμενείς προς εκείνους. Και αυτό είναι ενδιαφέρον επίσης. Έχουμε ήδη μιλήσει για το τέρας. Πώς το τέρας έχει δύο όψεις συχνά. Και συχνά το τέρας μπορεί να είναι και πολύ όμορφο. Και πώς είναι πάντοτε δυσυπόστατο το τέρας και όχι μόνο κακό. Αυτό αντανακλάται κάποιο, κάπως στη λογική αυτή, ότι οι Ερηνίες είναι και ευμενίδες. Και σε αυτό ακριβώς θα σταθεί φυσικά ο Αισχύλος στην Ορέστεια, στην τριλογία του. Η μόνη τριλογία που έχει απομείνει ακέραιη είναι αυτή του Αισχύλου. Όπου στο τέλος αυτό ακριβώς συντελείται, οι Ερηνίες μεταμορφώνονται σε ευμενίδες. Γυρνάνε όψη σαν νόμισμα που έχει δύο. Γυρνάνε όψη και γίνονται ευμενίδες και
εγκαθιδρύονται στην Αθήνα ως θεές οι οποίες φρουρούν τον τόπο, δημιουργούν ωραίες γενιές, καρποφορία και γενικότερα συμβάλλουν στην ευγονία και στην ευδαιμονία της πόλεως. Ξαφνικά λοιπόν τα τέρατα αυτά, τα χθόνια αυτά τέρατα, παραμένουν χθόνια με ακριβώς την αντίθετη λειτουργία. Δηλαδή να σπείρουν τη ζωή αντί να θερήσουν τους ανθρώπους και να τιμωρήσουν. Δεν είναι τυχαίο που αργότερα ο Σοφοκλής, γιατί αυτοί οι δύο τραγωδοί έχουν τεράστια συνάφεια, στον Ιδίπο Απικολωνό, όταν ο Ιδίπος θα φτάσει στην Αθήνα τυφλός, σερνάμενος από την Αντιγόνη, στον Κολωνό θα πεθάνει με δική του επιθυμία στο άλσος των Ευμενίδων. Ένα άλσος του Κολωνού, το οποίο περιγράφεται θαυμάσια από τον Σοφοκλή και υμνιστικά, ήταν από τον Κολωνό ο Σοφοκλής και υμνεί τον τόπο ο οποίος τον γέννησε, τον Κολωνό. Και μάλιστα είναι πολύ αστείο, γιατί γράφει ότι εδώ σε τόπο φοβερό ήρθες ξένε και τραγούδια λένε τα ειδόνια και περνάει ο Καθάριος και η Φυσός. Αυτό είναι πάρα πολύ αστείο. Περνάει ο Καθάριος και η Φυσός, λέει, και κάνει γόνιμη τη χλώρη του Κηφισού, του Κολωνού. Έτσι λοιπόν ο Ιδίπους, και αυτή είναι μια ωραία ανάγνωση, θα αγκαλιαστεί στον θάνατό του με τις ερηνίες για αυτό που έκανε, για το τσικόδωσε τον πατέρα του και έκανε με τη μάνα του απογόνους, πλάγιασε μαζί της. Αλλά τις αγκαλιάζει ως ευμενίδες στο τέλος, γιατί όπως λέει στην τραγωδία αυτή, πιο πολύ παθήματα είναι αυτά που έκανα παρά ενεργήματα δικά μου. Πάλι λοιπόν ευμενίδες έχουν έναν διαφορετικό ρόλο από τον ρόλο τον κατασπαρακτικό που έχουν πριν. Είναι τρεις οι ερηνίες υποτίθεται, αλλά έχουν συχνά αναφερθεί παραπάνω από τρεις. Είναι σωσίες των μουσών, κατά μία έννοια. Λέγονται συχνά ερηνίες στον ενικό ερηνίες, και εννοούμε όλες μαζί. Είναι θυγατέρες της νυκτός και το πατέρας τους είναι το σκότος. Δηλαδή πηγάζουν από τη νύχτα, από το σκοτεινό, από το σκότος λοιπόν. Είναι χθόνιες φυσικά, θεότητες. Έχουμε πει ότι πέφτει το αίμα στη γη και η γη της γεννάει. Γενικότερα η γη έχει τη λειτουργία αυτή να γεννάει πλάσματα τα οποία είναι πολλές φορές τρομακτικά, όπως και το σκότος φυσικά και η νύχτα ίδια, η νύξ. Ονομάζονται και ως σκύλες οι ερηνίες. Έχουμε πει ότι η Εκάτη είναι η θεά, η οποία είναι η αχθόνια θεά, η οποία επίσης και ως σκύλα εμφανίζεται. Είναι τυχαίο που η σκύλα είναι κόρη της. Η σκύλα μοιάζει επίσης πάρα πολύ με την Εκάτη. Το σκυλί επίσης υπάρχει στη μορφή του Κέρβερου στον κάτω κόσμο, οπότε και έτσι συνδέονται με τη γη οι ερηνίες. Δεν είναι επίσης τυχαίο ότι ότι η νύχτα είναι σκοτεινή και δεν βλέπει. Η νύχτα είναι τυφλή. Έτσι, τυφλές είναι και οι ερηνίες υπό την έννοια ότι είναι αδυσόπιτες και δεν μπορείς να τις πείσεις, δεν μπορείς να τις αποκρούσεις, γιατί έχουν μια ανυπότακτη, αναπόφευκτη και αναπότρεπτη δουλειά να επιτελέσουν. Και την επιτελούν τυφλά, χωρίς να μπορούν να παρεμποδιστούν. Και είναι αυτός ο κύκλος, ο νομοτελειακός κύκλος της βίας που γεννάει βία και τιμωρεί. Κατά άλλες εκδοχές, βέβαια, είναι κόρες του Φόρκιδος, που τις έκανε μαζί με την Ευρυνόμη ή την Ευωνήμη. Έχουμε πει ότι ο Φόρκης, αυτός ο θαλάσσιος γέροντας, γεννάει τέρατα. Έχουμε μιλήσει για τα τέρατα που είναι παιδιά του. Κατά άλλους, κατά τους ορφικούς, είναι παιδιά της Περσεφόνης και του Άδη. Ο Άδης είναι ο Ζεύς του κάτω κόσμου, έτσι λοιπόν γεννάει αυτές τις θεότητες, οι οποίες πάλι βλέπουμε ότι η γη είναι κύριο σημείο, γιατί στέλνουν κιόλας κάτω από τη γη αυτούς που αυτούς τους οποίους επιτίθενται και τους φέρνουν την τρέλα, αναβαξεύουν, ακούσαμε τον Ορέστη, οι ερηνίες φέρνουν την τρέλα, φέρνουν τη μανία, οδηγούν τον άλλον στην απόλυτη φρίκη. Θυμίζουν επίσης τις άρπιες ως εμφάνιση.
βγάζει αναθεμιάσεις η αναπνοή τους, βγάζουν αίμα, στάζουν αίμα από τα μάτια τους δηλητηριώδες και αφρό δηλητηριασμένο, έχουν φωνή που θυμίζει βρυχηθμό τάβρων και αλήχτισμα σκυλιών, βλέπουμε, η Εκάτη. Έχουν επίσης μαστίγια και με πλατικέφαλα καρφιά, δαυλούς και φίδια κραδένουν. Είναι τρεις οι γνωστές που είναι η Αλικτό, δεν έχει λήξει, ακατάπαυστη, σε κυνηγάει ακαταπαύστος. Η Τυσιφώνη, που τύσεις φόνου, ανταπόδοση για φόνο. Και η Μεγέρα, η οποία έχει τη φθονερή οργή. Είναι παρθένες, εννοείται, και τιμωρούν κατά βάση την μητροκτονία και τον φόνο συγγενών εξαίματος. Φόνους, δηλαδή, εξαίματος, μεταξύ ανθρώπων οι οποίοι είναι συγγενείς. Έχουν, λοιπόν, κάτι αρχαίγωνο σε όλη τους την κατάσταση. Είναι το αίμα που παίζει ρόλο, το οποίο είναι η βιολογία έναντι της κοινωνικής, της κοινωνίας. Μιλάμε τώρα για πράγματα τα οποία είναι ενστικτόδη και βιολογικά. Μοιάζουν με γοργόνες, είπαμε, ή και με τις άρπιες, και φέρουν παραζάλι και μανία σε αυτούς που κυνηγάνε. Έχουμε ήδη πει. Κόβουν κεφάλια, βγάζουν τα μάτια των ανθρώπων, φέρουν στηρότητα, λιθοβολούν και εκδικούν τον φόνο με τον φόνο. Αργότερα, έχουμε πει ήδη, θα συμβάλλουν στην βλάστηση και την καρποφορία της γης όταν θα εξευμενιστούν και θα γίνουν ευμενίδες. Επίσης, ποτέ δεν λέγανε το όνομά τους οι Έλληνες, φοβόντουσαν να πούνε το όνομά τους και τα λέγανε σεμνές θεές. Σεμνέ. Ή ευμενείς, έτσι, ευμενίδες. Στεριώνουν ευλογημένους γάμους επίσης και φέρνουν την ομαλότητα. Και, όπως λέει και ο Αισχύλος, η ευχή της Αθηνάς προς τις ευμενίδες είναι να τις κάνει να ευχηθούν στους πολίτες να μισούν με συνένεση, το οποίο είναι φοβερό. Να μισούν όλοι μαζί. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Να μην δημιουργείται στάσεις. Η πιο γνωστή ιστορία που αφορά τις Ερηνίες είναι προφανώς η ιστορία του Ορέστη. Θα την αφήσουμε αυτή για λίγο για τη συνέχεια. Θα μιλήσουμε κάποιες πιο άγνωστες ιστορίες στην αρχή. Η μία είναι του Πανδάρεως. Ο Πανδάρεως είναι αυτός ο οποίος έκλεψε μαζί με τον Τάνταλο τα χρυσά σκυλιά που είχε δημιουργήσει ο Ήφαιστος, έχουμε μιλήσει γι' αυτό, που είχε δημιουργήσει ο Ήφαιστος για να φυλάνε τον ναό του Δία στην Κρήτη. Ο Δίας θα τιμωρήσει τον Τάνταλο και επίσης θα κρυφτεί για να μην τιμωρηθεί και ο ίδιος ο Πανδάρεως. Θα μεταμορφωθεί σε βράχο από τον Δία και τις κόρες της θα τις αρπάξουν οι άρπιες και θα τις δώσουν στις Ερηνίες να τις υπηρετούν. Κατά μία άλλη εκδοχή, ανατράφηκαν από την Αθηνά την Ήρα και την Αφροδίτη, οι κόρες του Πανδάρεως, και έδωσε μία θεά, έδωσε δύναμη, επιδεξιότητα στα χέρια, η Αθηνά, η οποία είναι η Φάντρα. Η Ήρα έδωσε σοφία και ομορφιά. Αλλά όταν η Αφροδίτη της πήρε και απέτησε από τον βασιλιά των θεών και τον πατέρα των θεών Δία μια θεϊκή θεϊκό άνδρα για αυτές τις τρεις, ο Δίας τις τιμώρησε και τις πήραν τότε οι άρπιες. Και τότε οι άρπιες τις κάνανε δούλες των Ερηνίων στον κάτω κόσμο, στην κάτω γη. Ο Αλκμαίων επίσης, ο γιος των Αμφιαράου, έχουμε μιλήσει τον Αμφιάραο, βλέπουμε τώρα με μιας πώς οι μύθοι αλληλοσυνδέονται, έτσι. Πώς ο ένας μύθος γεννάει άλλες, βγάζει βλαστάρια που μας κάνουν να μιλάμε για άλλους ήρωες του ίδιου μύθου. Έτσι λοιπόν, ο Αλκμαίων, ο οποίος ήταν ο γιος του Αμφιαράου, ο Αμφιάραος, είχε αρνηθεί να συμμετάσχει στον πόλεμο που κάνανε οι Αργοί εναντίον της Θήβας, η Επτάηπη Θήβας, και κρύφτηκε, γιατί ήταν μάντης ο Αμφιάραος και έλεγε μακριά ότι αυτός ο πόλεμος θα ιτηθεί. Φετηθούν οι Αργοί σε αυτή την πολιορκία των Θηβών, αλλά η γυναίκα του Ιεριφύλη ήταν αυτή η οποία τον πρόδωσε την κρυψώνα του, όταν της προφέρθηκε από τον Πολυνίκη το περιδέρεο της Αρμονίας. Ένα θεϊκό περιδέρεο που είχε φτιάξει ο Ήφαιστος. Γι' αυτό είχαμε μιλήσει επίσης
στο μάθημα για τον ύφεστο. Έτσι λοιπόν, αργότερα ο Αλκμαίων, όταν θα πεθάνει ο Αμφιάραος, όταν θα ανοίξει ένα ρήγμα στη γη και θα τον ρουφήξει ο κάτω κόσμος και θα γίνει θεότητα ή σχεδόν θεότητα, ήρωας, θα γίνει ήρωας ο Αμφιάραος, όχι θεότητα, ήρωας, λοιπόν, ο Αλκμαίων θα σκοτώσει τη μητέρα του για αυτό που έκανε στον πατέρα του. Τον το καταδίκασε δηλαδή σε αυτόν τον θάνατο. Οι Ειρηνίες λοιπόν θα κυνηγήσουν τον Αλκμαίωνα και ο Αλκμαίωνας θα διασχίσει την Ελλάδα προσπαθώντας να σωθεί από τον διωγμό αυτών των Ειρηνιών και θα πάει σε μια γη η οποία δεν υπήρχε όταν εκείνος έκανε το φόνο. Και αυτή η γη δημιουργήθηκε από τις προσχώσεις του Αχελώου και εκεί μπόρεσε να βρει κάποια ησυχία. Πολύ ενδιαφέρον. Ο Αγαμέμνονας, επίσης, είναι αυτός ο οποίος επικαλείται τις Ειρηνίες όταν επιθυμεί να ορκιστεί ενώπιον των άλλων αχαιών ότι δεν χάλασε τη Βρυσιίδα, την οποία τώρα επιστρέφει στον Αχιλλέα. Έτσι, λοιπόν, θυσιάζει έναν κάπρο και κόβει τις τρίχες του. Αυτός ο όρκος έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί ο όρκος, γενικότερα θα μιλήσω για τον όρκο, καθώς υπάρχει μια σύμπλεξη με την Ειρηνία σε αυτό το σημείο, ο όρκος, όταν μαζί με μια θυσία συνδυάζεται, έχει τη λειτουργία του αμετακλήτου, ότι όταν σκοτώσεις ένα ζώο δεν θα μπορέσει να ξαναγεννηθεί ποτέ. Έτσι και ο όρκος αυτός, από την που τον πήρες, δεν μπορείς να τον πάρεις πίσω. Αυτή ακριβώς είναι η λογική της θυσίας του κάπρου. Για ποιο λόγο λοιπόν ορκίζεται και στις Ειρηνίες? Γιατί οι Ειρηνίες είναι αυτές τις οποίες θέτει ως εγγυήτριες, ότι άμα αυτός παραβεί τον όρκο του, οι Ειρηνίες θα τον κατασπαράξουν, θα τον τιμωρήσουν οι Ειρηνίες. Είπαμε, οι Ειρηνίες δεν είναι κάτι ψυχολογικό, όπως σήμερα που λέμε Ειρηνίες και εννοούμε τύψεις. Δεν είναι αυτό. Είναι τέρατα που σε τρώνε. Δεν αστείευονται. Δεν είναι δεν νιώθω καλά. Είναι θα σε φάνε. Αυτό είναι οι Ειρηνίες. Και σήμερα βλέπουμε πόσο πολύ επίκαιρο είναι αυτό το πράγμα, ότι όλοι αυτοί οι κακούργοι, μερικοί είναι στη φυλακή, μερικοί θα πάνε στη φυλακή σύντομα, αυτά που κάνανε είναι να γεννήσουν μια Ειρηνία. Αυτό κάνανε με τις πράξεις τους. Γέννησαν μια Ειρηνία η οποία τώρα τους έφαγε. Δεν τους έφαγε ως τύψη, γιατί κάποιοι δεν μπορούν να έχουν τύψεις. Αλλά τους έφαγε με την τιμωρητική λογική των Ειρηνίων. Γι' αυτό είπαμε στην αρχή ότι οι Ειρηνίες έχουν μια λειτουργία η οποία είναι σημαντική ως δίκη, ως δικαιοσύνη των ανθρώπων. Μιλάνε για πράγματα τα οποία είναι πέραν της απλής ιστορίας ή της απλής τρομακτικής ιστορίας ενός τέρατος. Έτσι λοιπόν, κάτω από τη γη Ειρηνίες τιμωρούν τους επιόρκους, αναφέρει ο Αγαμέμνονας στον όρκο του. Και λέει μάλιστα να μου δώσουν πολλές συμφορές οι θεοί, όσες σε αυτούς που διαπράττουν. Τι διαπράττουν, Ψευδορκία. Ψευδορκία, λοιπόν, ψευδορκία. Λοιπόν, όταν στην Οδύσσεια ο Αντίνοος θα χτυπήσει τον Οδυσσέα που έχει μεταμορφωθεί σε ζητιάνο, θα αναφωνήσει ο Οδυσσέας ως ζητιάνος στις Ειρηνίες και θα της πει θεές των φτωχών και θα ευχηθεί να φέρουν θάνατο στον Αντίνοο πριν αυτός παντρευτεί και θα γίνει φυσικά από τον ίδιο τον Οδυσσέα. Θα τον τοξεύσει πρώτο στο λαιμό. Ο Αγαμέμνονας επίσης θα μιλήσει για την Άτη, ότι η Άτη ήταν αυτή η οποία του πήρε τα μυαλά και έκανε το λάθος να του θόλωσε το νου και του σε μια νόσο φρενών και τον έκανε να κλέψει το γύρας του Αχιλλέως, λέει την Βρυσιίδα, το τρόπαιό του. Μιλώντας λίγο για τον όρκο, θα μιλήσουμε για την Στίξ. Λοιπόν, η Στίξ είναι ένα ποτάμι το οποίο πλέει κάτω από τη γη. Καλησπέρα.
Η Styx, λοιπόν, είναι αυτή την οποία επικαλούνται όσοι ορκίζονται. Είναι ένα ποτάμι το οποίο αγκαλιάζει 9 φορές τον κάτω κόσμο και η ετυμολογία της λέξης φυσικά είναι το στιγαίο που σημαίνει μισό. Που λέμε σήμερα στιγερός φόνος. Περιραίει λοιπόν τον κάτω κόσμο η Styx, αυτός ο ποταμός, και τον συγκρατεί. Λένε πως έχει σκοτεινά νερά, είναι μαύρα τα νερά της στιγός, επειδή κάποτε η Δήμητρα, όταν μεταμορφώθηκε σε φοράδα για να γλιτώσει από τον Δία που θέλησε να πλαγιάσει μαζί της, κοιτάχτηκε στο νερό της στιγός και εκείνο έγινε, σκοτίνιασε. Σήμερα υπάρχει η Στίγα, φυσικά, η οποία είναι στην Αρκαδία και ένας καταράχτης ψυχρός που βγαίνει από το βουνό Αραώνιος. Ίσως είναι τυχαίο ότι Αραώνιος γίνεται από τον Αράν, ίσως που σημαίνει Αρά είναι η Κατάρα στα αρχαία. Βλέπω μια φωτογραφία του Γκιστάβ Ντορέ τώρα, όπου ο Αχαίροντας μάλλον οδηγεί, προφανώς φυσικά όχι μάλλον, οδηγεί τις νέες ψυχές στον κάτω κόσμο, στην κατοικία τους, στην τελευταία κατοικία τους. Και βλέπουμε τα κορμιά των νεκρών, οι οποίοι δεν πέρανε πολύ ευχάριστα από ό,τι φαίνεται, αλλά αυτή είναι. Και αυτή είναι η Styx, η οποία υπάρχει και σήμερα. Είναι ο καταράκτης αυτός. Λέμε, υπάρχει επίσης παρομοιώδης έκφραση στην ελληνικά, η οποία είναι το αμήλυτο νερό που λέμε σήμερα, και από εκεί προέρχεται φυσικά. Γιατί η Styx ήταν, τα νερά της στιγός ήταν αυτά τα οποία λοιπόν επικαλούνταν οι θεοί όταν είχαν κάποιες φιλονικίες. Είχαν κάποιες μεταξύ τους διαφορές και τσακωμούς, και ο Δίας έλεγε στην Ήριδα, την αγγελιαφόρο των θεών, να φτάσει στον κάτω κόσμο να πάρει σε ένα κύπελο από πλοία λόγου, γιατί μόνο αυτό το κύπελο θα άντεχε να συγκρατήσει μέσα του το νερό της στιγός, το οποίο ήταν βιλητηριώδες, βιλητηριασμένο, και να το οδηγήσει ψηλά. Έτσι λοιπόν ορκίζονταν σε αυτό το νερό και η μία πλευρά και η άλλη πλευρά που τσακωνόταν, που διαφωνούσε, και η πλευρά η οποία είχε άδικο, δηλαδή ο Θεός ο οποίος έλεγε ψέματα, έχανε την λαλιά του για ένα χρόνο και γινόταν μάλιστα θνητός. Και για ένα χρόνο δεν μπορούσε να συμμετέχει στα συμπόσια των θεών και έχανε τις αισθήσεις του, λιποθυμούσε και είχε προβλήματα. Ήταν λοιπόν για 9 χρόνια αποκλεισμένος από τα συμπόσια των θεών, για 9 χρόνια, και δεν έτρωγε προφανώς αμβροσία και νέκταρ, ήταν θνητός για ένα χρόνο και έμενε μάλιστα ανέσθητος. Το πολύ ενδιαφέρον γεγονός είναι το ότι πολύ αργότερα, εννοείται, οι επιστήμονες βρήκαν στα ασβεστολιθικά πετρώματα του καταράκτη αυτού, της στιγός, στην Αρκαδία, μια εξαιρετικά τοξική ουσία, η οποία λέγεται καλιχιαμικίνη. Αυτή έχει ως επιδράσεις στον άνθρωπο βλάβες του DNA, ένα αίσθημα αδυναμίας, είμαι για τους θεούς οι οποίοι νιώθουν αδύναμοι και είναι ανέζητοι, κόπωση, πόνο, που οδηγεί στην κατάρρευση των εσωτερικών οργάνων και του νευρικού συστήματος, που θα οδηγήσει σε θάνατο. Είναι φοβερό αυτό και το πώς το διάστημα μάλλον ξέρανε για αυτή την πηγή, ξέρανε για το πώς είναι όντως δηλητηριασμένη η Styx, παρότι η Styx ονομάστηκε εκείνη από το ποτάμι του κάτω κόσμου, που είχε το αντίθετο. Λέγαμε ότι ζώα πέσανε πάνω στο νερό του καταράκτη αυτού, της στιγός, πέθαναν, καθώς και ότι αγγεία σπάγανε όταν έχουν σε επαφή με αυτό το νερό. Λένε μάλιστα πως ο Μέγας Αλέξανδρος βιλητηριάστηκε όταν ο Ιόλας, ο οποίος ήταν ο εινοχώος του, έβαλε στο κρασί νερό από την στίγα. Έτσι έλεγε ο μύθος. Κανένα δοχείο δεν μπορούσε να συγκρατήσει το νερό, όπως έχουμε ήδη πει, εκτός από ένα δοχείο το οποίο ήταν δημιουργημένο από πλοί αλόγου. Ακόμα και τα δοχεία από μέταλλα ραγίζανε από χρυσό, ή ακόμα και από ομέδα και από χρυσό. Διαλύονταν λοιπόν. Αυτό το νερό της στιγός. Το νερό αυτό λέγεται και μαυρονέρι σήμερα και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον ότι όντως το νερό διέρχονται υπογείως τα νερά.
αυτής της πηγής, του είδους τυγός που λέμε πριν λίγο, και αναβλύζουν χαμηλότερα. Με λίγα λόγια βλέπουμε ότι όντως το νερό αυτό ήταν υπόγειο. Οπότε η λογική του ότι η Στίξ ήταν ένα ποτάμι το οποίο έτρεχε στον κάτω κόσμο, είχε μια βάση πραγματολογική. Στα έργα και η μέρα του Ισιώδου, οι Ειρηνίες θεωρούνται πως βοήθησαν στη γέννηση του ίδιου του όρκου από την Ειρηνία, από την Έριδα. Η Έριδα, λοιπόν, ήταν η οποία γέννησε τον όρκο. Οπότε, όπως οι Ειρηνίες είναι πολύ στενά συνδεδεμένες με τη λογική τη λειτουργία του όρκου. Η Έριδα γέννησε τον όρκο ακριβώς για να είναι η καταστροφή των επιόρκων. Αυτό που λένε ψέματα. Οι Ειρηνίες, λοιπόν, ήταν αυτή η απειλή της καταστροφής, η οποία ήταν αυτή η οποία εγγυούταν ακριβώς ότι ο όρκος θα είναι κάτι ιερό και απαράβατο. Μιλήσαμε για την Άτη λίγο πριν, του Αγαμέμνονος, αλλά νομίζω πως αυτό το ζήτημα της Άτης, καθώς και των Ειρηνιών, πρέπει να αναλυθεί ακόμα εξωτερικότερα στο επόμενο μάθημα. Ευχαριστώ πολύ.